Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Νότος. Την απόφαση της κυβέρνησης για την αλλαγή στο άσυλο στα πανεπιστήμια επανέλαβε από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφέροντας ότι αποκαθιστάται το άσυλο, τα πανεπιστήμια ανοίγουν και μπαίνει τέλος στην παραβατικότητα. Με αναφορά στο άσυλο, ξεκίνησε την ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου συζητείται για δεύτερη ημέρα και ψηφίζεται το απόγευμα το Διυπουργικό Νομοσχέδιο υπό τον τίτλο «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση και άλλα επίγοντα ζητήματα». Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για πολυετή αυταπάτη, επισημένοντας ότι τα ελληνικά πανεπιστήμια δεν είναι καταδικασμένα, αλλά μπορούν να προσφέρουν προοπτική και ασφάλεια. Τα πανεπιστήμια ανοίγουν. Δεν συμβιβάζονται πλέον με την ασχήμια και τη μετριότητα. Θα μιλήσω λίγο με τη γλώσσα της αντιπολίτευσης. Εμείς δεν θέλουμε αστυνόμους στα πανεπιστήμια. Θέλουμε όμως να διώξουμε από εκεί τους κουκουλοφόρους που αστυνομεύουν τη ζωή των φοιτητών. Για ιδεολογική αιμονή και ιδεολογική αντιπαράθεση και σύγκρουση κατηγόρησε την κυβέρνηση ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας κατά την ομιλία του στη Βουλή για την κατάργηση του ασύλου. Ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης εκτίμησε ότι η κυβέρνηση φέρνει στη Βουλή εσπευμένα, όπως είπε, την εν λόγω διάταξη για να διεξάγει μια ιδεολογική αντιπαράθεση και σύγκρουση με την αριστερά και την προοδευτική παράταξη. Η εκτίμησή μου και η εκτίμησή μας είναι ότι η Νέα Δημοκρατία επιλέγει, φέρνοντας σε συζήτηση ασπευσμένα το θέμα του ασύλου, να διεξαγάγει μία πρώτη ιδεολογική αντιπαράθεση και ιδεολογική σύγκρουση. Ιδεολογική αντιπαράθεση και ιδεολογική σύγκρουση με την αριστερά και την προοδευτική παράταξη στην ευρύτερη διάστασή της, και γι' αυτό και οι αναφορές σας στον όρο προοδευτικό συντηρητικός, πρόοδος οπισθοδρόμηση. Γι' αυτό και η διαρκής επίκλησή σας, όχι στο ΣΥΡΙΖΑ προφανώς, αλλά στο κίνημα αλλαγής, δεν ξέρω τι θα πράξει, είναι κάτι το οποίο αναμένουμε να δούμε. Τη θέση ότι δεν θα αλλάξει η διάταξη για το πανεπιστημιακό άσυλο από τη μορφή με την οποία εισήχθη στις επιτροπές της Βουλής, εξέφρασε η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως κατά την ομιλία της στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου σήμερα το πρωί. Ισχύει στα ΑΗ ό,τι ακριβώς ισχύει σε κάθε δημόσιο χώρο της χώρας. Δηλαδή, οι αρχές μπορούν να επέμβουν για κάθε αξιόπινη πράξη όπως ορίζει η κοινή νομοθεσία. Συνέχισε τις συναντήσεις του με τα κυβερνητικά στελέχη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς ο Πρωθυπουργός της χώρας συνάντησε τον Υφυπουργό Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη και τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού Γιώργο Μαυρωτά, όπου και συζήτησαν τις βασικές προτεραιότητες για τον αθλητισμό. Επιπλέον, τους πέντε άξονες παρουσίασε ο Πρωθυπουργός για την ναυτιλία κατά τη σύσκεψη που είχε σήμερα το πρωί με τον Υπουργό Ναυτιλίας Γιάννη Πλακιωτάκη στον Πειραιά. Σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη είχε ο Υφυπουργός Αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης, παρουσία και του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού Γιώργου Μαυρωτά στο Μέγαρο Μαξίμου. Επιτάπητος στέθηκαν οι προτεραιότητες για τον ελληνικό αθλητισμό και οι ενέργειες που θα γίνουν. Κορυφαίο ζήτημα της συνάντησης ήταν η κατασκευή του πρώτου κλειστού σταδίου για άτομα με αναπηρία, πρόγραμμα εξυγχρονισμού υφισταμένων αθλητικών εγκαταστάσεων, πάντοτε με τη συνεργασία των Δήμων και των περιφερειών της χώρας μας. Μέσα προχωρούμε στην κατασκευή κλειστού σταδίου για αθλητές με αναπηρία. Προώθηση συγκεκριμένων πρωτοβουλειών για τον ερασιτεχνικό και επαγγελματικό αθλητισμό. Πρόγραμμα εξυγχρονισμού υφισταμένων αθλητικών εγκαταστάσεων, πάντοτε με τη συνεργασία των Δήμων και των περιφερειών της χώρας μας. Επιπλέον εξετάστηκαν ζητήματα όπως η αντιμετώπιση του ντόπινγκ, ιδιαιτέρως στις νεαρές ηλικίες, η αντιμετώπιση της βίας και των χειραγωγημένων αγώνων και τέλος φορολογικά κίνητρα για την ανάπτυξη των αθλητικών σωματείων της χώρας. Επίσκεψη στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής πραγματοποίησε σήμερα 8 Αυγούστου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου προέδρευσε σύσκεψη στο γραφείο του Υπουργού Γιάννη Πλακιωτάκη. Με τους συνεργάτες μου εργαζόμαστε καθημερινά στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, αφενός μεν να καταστήσουμε την ελληνική ναυτιλία ατμομηχανή της εθνικής μας οικονομίας και αφετέρου να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωή των νησιωτών. Θεωρούμε εξαιρετικά συμβολική και σημαντική την επίσκεψη του Πρωθυπουργού της χώρας, του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη. Αποδεικνύει ότι τα θέματα της ναυτιλίας και της νησιωτικής πολιτικής είναι θέματα κορυφαία στην ατζέντα
την κυβερνητική. Στις προτεραιότητες πολιτικής του Υπουργείου, ο Πρωθυπουργός έθεσε 5 βασικούς άξονες. Για την ποντοπόρο ναυτιλία, στόχος είναι η ελληνική σημαία να γίνει και πάλι πιο ελκυστική για Έλληνες πλειοκτήτες και να ενισχυθεί το πλαίσιο ώστε να οδηγηθούν περισσότερα νέα παιδιά στην θάλασσα και να στήσουν μια επαγγελματική σταδιοδρομία σε έναν τομέα που η χώρα μας έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα. Επίσης, η ανάγκη σημαντικών επενδύσεων στο λιμάνι του Πειραιά αλλά και αλλού με στόχο τα λιμάνια να λειτουργούν με αποτελεσματικότητα και ασφάλεια. Επιπλέον, οι τεράστιες δυνατότητες που ανοίγονται στον θαλάσσιο τουρισμό με στόχο η Ελλάδα να γίνει πρωτοπόρος και να αξιοποιηθούν τα πολύ σημαντικά έσοδα. Θα κάνω μια ειδική μνήμα στις γυναίκες και στους άντρες του λιμενικού σώματος. Να ευχαριστήσω όλα τα στελέχη του λιμενικού για το έργο το οποίο επιτελούν. Να τους πω ότι είμαστε κοντά τους, ότι θα ενισχύσουμε επιχειρησιακά το λιμενικό σώμα, θα αναβαθμίσουμε τη δυνατότητα της χώρας να φυλάσει αποτελεσματικά τα θαλάσσια σύνορά της και θα συνεργαστούμε φυσικά με την Ευρώπη. Βασικός πυλώνας επίσης είναι και η νησιωτική πολιτική με στόχο τη διερεύνηση δυνατοτήτων ενός ειδικού τομεακού προγράμματος στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ, ώστε να υπάρχει ένα ενιαίο χρηματοδοτικό εργαλείο για την υποστήριξη των δράσεων κυρίως στα μικρά νησιά. Τέλος, για το ζήτημα της ασφάλειας στην θάλασσα, ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε ως αδιανόητο το γεγονός να υπάρχουν τόσοι πνιγμοί κάθε χρόνο. Ο ενδυναμωμένος ρόλος της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο αποτυπώθηκε στην Υπουργική Διάσκεψη για την Ενέργεια που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα με τη συμμετοχή της Ελλάδας, της Κύπρου, του Ισραήλ αλλά και των ΗΠΑ. Οι Υπουργοί εξέφρασαν την έντονη υποστήριξή τους για τα δικαιώματα των κυρίαρχων κρατών, έτσι ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια και η σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και τη θάλασσα του Αιγαίου. Πλήρη στήριξη των ελληνικών και κυπριακών θέσεων για τα ενεργειακά και επέκταση της συνεργασίας σε θέματα ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος συμφωνήθηκαν στην πρώτη Ενεργειακή Υπουργική Διάσκεψη Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και ΗΠΑ που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. Στη διάσκεψη συμμετείχαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης, ο κ. Γιώργος Λακοτρίπης, Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κύπρου, ο κ. Γιουβάλ Στάινιτς, Υπουργός Ενέργειας και Υδάτινων Πόρων του Ισραήλ και ο κύριος Φράνσις Φάνον, υφυπουργός Εξωτερικών για Ενεργειακούς Πόρους των ΗΠΑ. Σε δηλώσεις του, ο κύριος Χατζηδάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η κοινή δήλωση των υπουργών καλύπτει πλήρως τις θέσεις και την πολιτική τόσο της Ελλάδας όσο και της Κύπρου στα ενεργειακά θέματα σε σχέση και με την άσκηση των δικαιωμάτων της Κύπρου στην αποκλειστική της οικονομική ζώνη. Αναφέροντας ότι δεν πρόκειται για συνάντηση που στρέφεται κατά οποιασδήποτε χώρας, αλλά υπέρ του διεθνούς δικαίου και των συνθήκων με στόχο τη σταθερότητα και τη συνεργασία στην περιοχή. Ο κ. Λακοτρίπης ενημέρωσε τους ομολόγους του για τις τουρκικές παραβιάσεις στα εθνικά ύδατα της Κύπρου και σημείωσε επίσης την αλληλεγγύη των τριών χωρών. Θα συνεχίσουμε, ανέφερε, να συνεργαζόμαστε με τις γειτονικές χώρες για σταθερότητα και ευημερία στην περιοχή, ενώ σημείωσε ότι οι ανακαλύψεις υδρογων ανθράκων φέρνουν πιο κοντά τις περισσότερες χώρες της περιοχής. Ο Υφυπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ σημείωσε εξάλλου ότι η ενέργεια μπορεί να αποτελέσει γέφυρα για πολιτική σταθερότητα και οικονομική ανάπτυξη, υπογραμμίζοντας το παράδειγμα του Ισραήλ. Επανέλαβε το ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακής γέφυρας για την Ευρωπαϊκή Ένωση με έργα υποδομής όπως η αγωγή φυσικού αερίου TAP IGB και ο σταθμός υγροποιημένου φυσικού αερίου στη Ρεβιθούσα, που συμβάλλουν, όπως τόνισε, στην ενεργειακή ασφάλεια και την διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού. Στη διάσκεψη, οι Υπουργοί Ενέργειας αποφάσισαν ακόμη αναβάθμιση της συνεργασίας πέρα από την ενέργεια σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και αντιμετώπισης κυβερνοεπιθέσεων και λοιπόν απειλών για την ασφάλεια. Σε σχέση τέλος με τον αγωγό EastMed που σχεδιάζεται να μεταφέρει φυσικό αέριο από τα κοιτάσματα της Ανατολικής Μεσογείου προς την Ευρώπη μέσω Ελλάδας, συμφωνήθηκε η επιτάχυνση των διαδικασιών ενώ θα υπάρξει συνεργασία με την Ιταλία προκειμένου το έργο να προχωρήσει το συντομότερο. Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η μείωση κατά 6 έτη της προθεσμίας διόρθωσης εγγράφων στο κτηματολογικό γραφείο Ηρακλείου, όπως ορίζει διάταξη του νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η Ένωση Ιδιοκτητών Ηρακλείου σημειώνει πως μια τέτοια προοπτική εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους. Κατά 6 χρόνια μειώνεται η προθεσμία διόρθωσης εγγραφών στο κτηματολογικό γραφείο Ηρακλείου, σύμφωνα με διάταξη του νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που αναμένεται να ψηφιστεί στην Βουλή. Από τις 10 Δεκεμβρίου του 2026, που ισχύει σήμερα ως καταληκτική ημερομηνία, το νέο νομοσχέδιο ορίζει πλέον ως νέα ημερομηνία την 31η Δεκεμβρίου του 2020.
Αυτή η νέα διάταξη προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από την πλευρά της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Ηρακλείου. Οι μνήμες αυτές είναι πολύ ασφικτικές και θα βρεθούν οι ιδιοκτήτες είτε να χάσουν την περιουσία τους είτε να πάθουν μεγάλη οικονομική καταστροφή, γιατί σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα δεν προλαβαίνουν. Όπως εξήγησε ο κύριος Αράπογλου για ιδιοκτήτες ακινήτων στο τμήμα του παλιού Δήμου Ηρακλείου, πριν τα γεωγραφικά όρια που έθεσε ο Καλλικράτης, ιδιοκτήτες που αναμένουν δικαστικές αποφάσεις για να ξεκαθαρίσουν ακίνητα που είτε προς το παρόν θεωρούνται αγνώστου ιδιοκτήτη, είτε τμήματά τους εμφανίζονται τμήματα γειτονικών περιουσιών και επίσης χρειάζονται δικαστικές αποφάσεις, κινδυνεύουν να δουν τις περιουσίες τους να καταλήγουν σε περιουσίες του δημοσίου. Δεν έχει δηλωθεί καθόλου, θεωρείται άγνωστο ιδιοκτήτη και αυτό μετά το τέλος του 20 θα περιέλθει στην κυριότητα του ελληνικού δημοσίου. Το παίρνει το κράτος δηλαδή. Επίσης, αν ένα τμήμα ακινήτου ή ένα ολόκληρο ακίνητο είναι καταχωρημένο στο όνομα κάποιου άλλου, είτε είναι γείτονας αυτός είτε οποιοδήποτε τρίτος, το παίρνει το άτομο αυτό. Και αν ακόμα είναι καλοπροαίρετο το άτομο αυτό και θέλει να το επιστρέψει, να το δώσει στον ιδιοκτήτη, θα πρέπει να γίνουν συμβόλαια, θα πρέπει να πληρωθούν φόροι. Διαφορετικά, το ακίνητο το έχει χάσει ο ιδιοκτήτης, ο πραγματικός ιδιοκτήτης, και θα πρέπει να ζητάει την αξία του ακινήτου, καταφεύγοντας στα δικαστήρια, από τον τρίτο, τον γείτονα ή τον οποιοδήποτε άλλο, και να ζητάει την αξία του ακινήτου. Επίσης, μέχρι τότε έχουν προθεσμία όσοι έχουν ακίνητα, όσοι έχουν κτίσει οικοδομές σε εξαδιαιρέτου οικόπεδα, να μπορέσουν να κάνουν ανεξαρτητοποίηση για να έχουν τη δυνατότητα να μεταβιβάσουν το ακίνητό τους είτε στα παιδιά τους είτε να μπορούν να το πουλήσουν. Ήδη το Υπουργείο έχει ενημερωθεί για τις αντιδράσεις, με τον Πρόεδρο της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Ηρακλείου να σημειώνει πως μια τέτοια προοπτική κρύβει μεγάλους κινδύνους και θα μπορούσε να τεινάξει στον αέρα ένα μεγάλο μέρος ιδιοκτησιών. Σαν Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων στείλαμε επιστολή στο αρμόδιο Υπουργείο και ζητάμε να μην ισχύσει αυτή η σύντομη προθεσμία και να ισχύσει αυτή που ίσχυε μέχρι σήμερα, δηλαδή να έχουν την ευχέρεια μέχρι τέλος του 26 να κάνουν τις διορθώσεις που χρειάζονται οι ιδιοκτήτες των ακινήτων. Έκκληση κάνουν οι κάτοικοι και η πυροσβεστική αρχή προς το Δήμο για τον καθαρισμό των δρόμων από τα αγριόχορτα με φόντο τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς και συγκεκριμένα στις οδούς που οδηγούν στο Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Όλος ο τόπος να πάει απάνω είναι ξερά χόρτα στο δρόμο με θανάτα, όπως τα βλέπετε εδώ είναι. Και εδώ έχει μεγάλη κυκλοφορία και περνούν οι άνθρωποι, ο ένας πετά το τσιγάρο. Το μόνο εύκολο να πάρει φωτιά. Και δεν είναι μόνο οι οδοί Γιάννη Κορνάρου και Αγίου Αντωνίου και Νικολάου, οι δρόμοι δηλαδή που περνούν μπροστά από το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και το πρότυπο πειραματικό Ηρακλείου. Ξερά χόρτα και σκουπίδια πνίγουν τους δρόμους που εγκυμονούν κινδύνους για πυρκαγιά. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι καθ' όλη την αντιπυρική περίοδο, τουλάχιστον σε ό,τι μας αφορά το οικόπεδό μας, το σπίτι, το εξοχικό μας, την αυλή μας τέλος πάντων, θα πρέπει να κάνουμε όλες εκείνες τις ενέργειες έτσι ώστε σε περίπτωση που εκδηλωθεί μια φωτιά, τουλάχιστον να είμαστε προστατευμένοι. Παρά το γεγονός πως η πυροσβεστική υπηρεσία κάνει διαρκώς εκκλήσεις, η συσσωρευμένη καύσιμη ύλη είναι εκείνη που αποτελεί πραγματική απειλή για το περιβάλλον αλλά και τους ανθρώπους. Τον πήρα τηλέφωνο προχθές ένα και του λέω: Ελάτε να καθαρίσετε τις δρόμες, ρε παιδιά. Θα πάρουμε φωτιά εδώ πέρα. Κατάλαβες. Μου είπε εντάξει. Τίποτα. Σε ό,τι αφορά τις κατοικίες και τα οικόπεδα, ο νόμος προβλέπει πως υπεύθυνοι για τον καθαρισμό τους είναι οι ιδιοκτήτες τους και σε περίπτωση που δεν αναλάβουν την ευθύνη τους, θα πρέπει ο Δήμος να προχωρήσει τον καθαρισμό επιδίδοντας το τέλος τους ιδιοκτήτες στο λογαριασμό. Ό,τι έχει να κάνει με τα χόρτα τα οποία είναι σε όλο το νησί, έτσι φυσικά δεν είναι μόνο στο Ηράκλειο. Σε ένα βαθμό είναι υπεύθυνη η περιφέρεια όσον αφορά τον επαρχιακό δρόμο, είτε το βόρειο δικό άξονα που γίνονται καθαρισμοί, κλαδοκοπές, είτε σε συνεργασία με τους Δήμους. Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, λίγους μόλις μήνες πριν τη λήξη της θητείας του, αναμένεται να πραγματοποιήσει επίσκεψη στην Κρήτη την Παρασκευή, όπου στη διάρκεια ειδικής τελετής θα ανακηρυχθεί επίτιμος δημότης Κισάμου. Μία από τις τελευταίες επισκέψεις του στην Κρήτη, ως πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, αναμένεται να πραγματοποιήσει την Παρασκευή ο Προκόπης Παυλόπουλος. Λίγους μόλις μήνες πριν τη λήξη της θητείας του, ο ανώτατος πολιτιακός άρχοντας θα βρεθεί στο Καστέλι, όπου στη διάρκεια ειδικής τελετής θα ανακηρυχθεί επίτιμος δημότης Κισάμου. Είναι ύψιστη τιμή η παρουσία του ανώτατου πολιτιακού άρχοντα της χώρας μας στο Δήμο μας, ο οποίος έρχεται για να τιμηθεί από το Δήμο Κισάμου, από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Ιδιαίτερη στιγμή για την Κίσαμο θεωρείται η τελετή αποκαλυπτηρίων του Αδριάντα του Μητροπολίτη Κισάμου και Σελήνου Ειρηναίου Γαλανάκη, που φιλοτέχνησε ο Χανιώτης Γλύπτης Γιάννης Μαρκαντονάκης. Τα αποκαλυπτήρια θα πραγματοποιήσει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος. Μια πράξη θεωρώ που οφείλαμε ως κοινωνία, ως Δήμος, να αποδώσουμε ως ελάχιστο χώρο τιμή σε αυτό το μεγάλο ιεράρχη. Ήταν μια πρωτοβουλία δικιά μου, η οποία με τα αμαξίωσε ο Θεός και την έφερε εις πέρας. Με τον τρόπο αυτό, η Δημοτική Αρχή της Κισάμου αποδεικνύει έμπρακτα την αναγνώριση του τεράστιου έργου και της προσφοράς του Γέροντο Ειρηναίου, το επισκόπο που κλήρωσε ο λαός αποκαλούσε τον Άγιο και με τον ταπεινό βίο του δίδαξε τις αρχές και τις αξίες της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Υποθεί στην μαρμάρινη πλάκα τα λόγια του Οικουμενικού Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου, που του είχε στείλει στην επιστολή του το 2005, 11 Αυγούστου 2005. Είναι η δεύτερη φορά φέτος που ο πρόεδρος της Δημοκρατίας επισκέπτεται την Κίσαμο. Τον περασμένο Οκτώβριο είχε δώσει το παρόν στα θυρανίξια του ιερού ναού Οσίου Νικηφόρου του Λεπρού στο Σιρικάρι, που έγινε παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Ο σπουδαίος ερευνητής, σπηλαιολόγος και κρητολόγος Ελευθέριος Πλατάκης θυμήθηκε όπως κάθε καλοκαίρι στις πολιτιστικές συναντήσεις του Βραχασίου με τον αγώνα δρόμου που πραγματοποιήθηκε προς τιμήν του. Ο ερευνητής πρέπει να εξετάσει πολλά θέματα. Δεν ανατόπισα το ενδιαφέρον μου μόνο στα καθαρός σπηλαιολογικά και γεωλογικά θέματα. Θεμελίωσε τη σπηλαιολογική έρευνα και το κρητολογικό ερευνητικό του έργο ήταν εκείνο που υπηρέτησε με πάθος μέχρι την τελευταία του ανάσα. Συγκαταλέγεται στις πιο φωτεινές πνευματικές μορφές της Κρήτης, το νησί και ο φυσικός πλούτος ήταν όλη του η ζωή. Για το Βραχάσι, ο Ελευθέριος Πλατάκης παραμένει πάντα σημείο αναφοράς. Μεγάλος ερευνητής με σπουδαίο συγγραφικό έργο, ο οποίος πέθανε πριν από 32 χρόνια, αλλά άφησε πίσω του σπουδαίο έργο, και για τη μνήμη αυτού του ανθρώπου διοργανώνεται κάθε χρόνο ο αναβλόχιος δρόμος, συγκεκριμένα 6 Αυγούστου. Όπως κάθε καλοκαίρι, στις πολιτιστικές συναντήσεις στο Βραχάσι πραγματοποιείται αγώνας δρόμου στη μνήμη του Ελευθερίου Πλατάκη, του επιστήμονα με τη διεθνή ακτινοβολία, του ακούραστου αυτού ερευνητή με το σπουδαίο έργο. Ο κρητολόγος, ανθρωπολόγος, σπηλαιολόγος, καθηγητής. Έγινε ξέρος άνθρωπος στο Βραχάσι, έβγαζε την κρητολογία δαπάνης του, ήταν η κορυφή του Βραχασού, ήταν από τους διανοούμενους βραχασιώτες. Ο Ελευθέριος Πλατάκης και ο Γάλλος καθηγητής της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού Πολ Φορ μοιράστηκαν την αγάπη τους στην έρευνα για την κριτική ιστορία και τον πολιτισμό. Η εγγονή του Φλωράν στα χνάρια του, καθώς συμμετέχει στη μεγάλη ανασκαφή στο Σίσι και ήταν εκεί για να τιμήσει το φίλο του παππού της. Ο παππούς μου ήταν αρχαιολόγος αυτός και μεγάλος φίλος του Πλατάκη ήταν. Λοιπόν, από μικρή έχω ακούσει πολλές ιστορίες από το Βραχάσι, από το Πλατάκη, από την Κρήτη. Γι' αυτό από τη φορά που ήρθα στο νησί, σαν σπίτι ήταν για μένα. Ο σπουδαίος ερευνητής τιμήθηκε εν ζωή από το Εθνικό Αστεροσκοπείο και όχι μόνο. Το μοναδικής αξίας αρχείο του, με το πλούσιο και σπάνιο φυτολογικό και σπηλαιολογικό περιεχόμενο, βυλάσσεται στη Βικελαία Βιβλιοθήκη. Ενώ πρόσφατα το σπίτι του παραχωρήθηκε μαζί με προσωπικά του αντικείμενα και αρχαιακό υλικό από την οικογένειά του στο Δήμο Αγίου Νικολάου, για να πάρουν τη θέση που τους αξίζει στο πολιτιστικό γίγνεσθε του χωριού του. Ενός χωριού που τα τελευταία χρόνια ο πολιτισμός πρωταγωνιστεί. Έχει ακουστεί το Βραχάσι σχεδόν σε όλη την Κρήτη και είναι σύλλογος αιτία. Κάνουν πολύ ωραία πράγματα. Οι Βραχασόντες δεν ξεχνάνε τον τόπο τους και τον ανανεώνουν. Έχει πολλά νέα παιδιά με ενδιαφέροντα πολλών μορφών, από τον αθλητισμό μέχρι τις επιστήμες. Ο σύλλογος μας τα τελευταία 5 χρόνια διοργανώνει τις πολιτιστικές συναντήσεις, όπου προσπαθούμε να προσφέρουμε κάτι διαφορετικό στους ντόπιους αλλά και ξένους επισκέπτες μας. Στο αντάμωμα των Κρητών της Νέας Υόρκης στον κήπο των Χανίων βρέθηκε και ο Μανώλης Κουρουπάκης, ο οποίος μεταδίδει τον παλμό της Κρήτης σε χιλιάδες Έλληνες σε κάθε γωνιά του πλανήτη μέσα από τη ραδιοφωνική συχνότητα του Ελλάς FM στη Νέα Υόρκη. Δύο εβδομάδες τώρα περίπου, ότι τη Δευτέρα 25 Ιουνίου μεταδίδει τον παλμό της Κρήτης σε χιλιάδες Έλληνες σε κάθε γωνιά του πλανήτη μέσα από τη ραδιοφωνική συχνότητα του Ελλάς FM στη Νέα Υόρκη και μέσω διαδικτύου. Είναι ο Μανώλης Κουρουπάκης, ομογενής Αμερικής, που ταξιδεύει το νησί ένα τενιφύλιο με τις μουσικές, στη μετάδοση των ειδήσεων και την περίφημη κριτική διάλεκτο. 20 χρόνια ραδιόφωνο, 20 χρόνια προσπαθώ όχι μόνο τη φωνή της Κρήτης ή τα προβλήματα της Κρήτης ή τις χαρές της Κρήτης, αλλά γυναίκα των Ελλήνων. Βέβαια, όπως λέω όταν κάνω την εκπομπή μου, την δυσκολιάζω στην επικαιρότητα και έχω μουσική,
θα ακούσει κάθε και κανένα δεκάλεπτο και ένα κριτικό και λέω πάλι λάθος έκανε το κομπιούτερ, ρε παιδί μου, και έπιασε κριτικό τραγούδι. Και ξέρουν ότι τους πειράζω, ότι κάνω καλαμπούρι. Μέσα από την καθημερινή εκπομπή του στον Ελλάς FM, ο Μανώλης Κουρουπάκης επικοινωνεί με τους Έλληνες όχι μόνο της Νέας Υόρκης, αλλά και του Σίδνεϊ και της Μελβούρνης. Ενώ χάρη στο διαδίκτυο, τα νέα του απόδημου ελληνισμού φτάνουν μέχρι την Κρήτη. Νιώθω χαρά να βγω σε πρωί και να πάρω τα μηνύματα στο Facebook ή στο Messenger που μου στέλνουν ή στο, τα text που μου κάνουν στο τηλέφωνό μου και να μου λένε γεια σου κουμπάρα, γεια σου σύντεκνε, Μανώλη, θα ακούσουμε μια τζικουδιά, ξέρεις, αυτά που λέμε κάθε μέρα. Κρήτες της Αμερικής συναντήθηκαν στο Δημοτικό Κήπο των Χανίων σε ένα αντάμωμα με σημείο αναφοράς την αγάπη τους για το νησί. Οι Κρήτες της Αμερικής και γενικά οι Έλληνες της Αμερικής είμαστε παιδιά της Ελλάδος, παιδιά της Κρήτης, ερχόμαστε με όλη μας την αγάπη, σμίγουμε κάθε χρόνο ετησίωση στον κήπο των όμορφων των Χανίων. Είναι πλέον ετήσιο ταξίδι, θα έλεγα μάλλον προσκύνημα, για να πιούμε το νερό της ανθρωπιάς της Κρήτης, του πολιτισμού της, τη ρακή της αντριοσύνης της και να ξανανεώσουμε τις μπαταρίες μας για να ξαναφύγουμε να πάμε σε όλα τα μέρη του κόσμου. Τα παιδιά μας έχουν μεγαλώσει με οι κριτικές αρχές. Προσπαθούμε με αυτόν τον τρόπο να μεταδώσουμε τα ήθη και τα έθιμα της Κρήτης στις επόμενες γενιές, που είναι φυσικά τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας. Και είμαστε πολύ τυχεροί που είμαστε, που καταγόμαστε από την Κρήτη. Απόψε 8 το βράδυ, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγιάς φιλοξενεί τη μεγάλη συνάντηση των απόδημων κλητών με τίτλο «Επιστροφή στις ρίζες». Ψυχή της διοργάνωσης είναι ο Μανώλης Κουρουπάκης. Και απόψε τους γλεντιού θα δουν γλέντι που νομίζουν ότι γλεντάτε εσείς οι κριτικοί. Ελάτε αύριο μωρέ κοπέλια να δείτε πως γλεντάνε και οι νεωρικές οι κριτικοί. Με δικούς μας λιράδες, με δικούς μας χορευτές. Συνάντηση με αντικείμενο την ταινία που θα γυριστεί για τη διάσωση των Κινέζων το 2011 και τη συμβολή της Κρήτης είχε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης με κινεζική αντιπροσωπεία. Όπως έγινε γνωστό, η ταινία θα γυριστεί μέσα στο 2020. Τα γυρίσματα θα γίνουν στην Κρήτη και την Αθήνα και αναμένεται να διαρκέσουν ένα τετράμινο. Μεγάλη τουριστική προβολή για την Κρήτη στην Κίνα αλλά και παγκοσμίως θα αποτελέσει η κινηματογραφική ταινία που προετοιμάζει η εταιρεία παραγωγής με το χρονικό της επιχείρησης διάσωσης των χιλιάδων Κινέζων πολιτών πριν 8 χρόνια από την εμπόλεμη τότε Λιβύη στην Κρήτη και την επιστροφή τους στην πατρίδα τους. Το σχέδιο μας τώρα είναι να κάνουμε ό,τι μπορούμε να αρχίσουμε τα υλίσματα τον χειμώνα αυτό. Τα κοιλία υλίσματα στο εξωτερικό. Τελικά υλίσματα θα γίνουν στην Αθήνα, στην Κίνα και στην Κρήτη. Γι' αυτό το χρονικό διάστημα για τα υλίσματα περίπου είναι 4 μήνες. Για το θέμα ενημέρωσαν τον Περιφερειάρχη Κρήτη Σταύρο Αρναουτάκη, ο πρόεδρος του National Cultural Industrial Investment ITD, στελέχη της κινηματογραφικής εταιρείας παραγωγής και η καθηγήτρια του Οικονομικού Πανεπιστημίου στο Πεκίνο, Πελαγία Καρπαθιωτάκη. Θα είναι ό,τι καλύτερο για την Κρήτη στην προώθηση του τουριστικού προϊόντος, στον πολιτισμό. Πάντα ευχαριστούν οι Κινέζοι αξιωματούχοι τους κριτικούς για αυτό το οποίο έγινε και επίσης πρέπει να υπενθυμίσω ότι όταν το 2014 ήρθε ο πρόεδρος της Κίνας εδώ για τα εγγένεια του Αρχαιολογικού Μουσείου, είχαμε μια συνάντηση μαζί για να ευχαριστήσει τον κριτικό λαό για όλα αυτά τα οποία προσέφερε απέναντι στους Κινέζους πολίτες. Όταν διαβάσει ο κ. Λί για την πρώτη φορά τα βιβλία σχετικά για την αποστολή, δηλαδή την μεταφορά των Κινέζων, διαβάζει τα βιβλία κλαίγοντας και η καρδιά του είναι γεμάτη ευγνωμοσύνη και καλή φιλικία για τους Έλληνες. Αυτή είναι η τελική συνάντηση μας και τελική επίσκεψη μας στην Ελλάδα και στην Κρήτη και στις δύο προηγούμενες δύο interview μας με σχετικούς ανθρώπους έχουμε μαντέψει αρκετές πληροφορίες και αρκετές ιστορίες οι οποίες μας έχουν αγγίξει. Ο κύριος Αρναουτάκης δήλωσε ότι πρόκειται για μια σημαντική προσπάθεια που έχει ξεκινήσει την τελευταία τριετία. Θα αναδείξει τη φιλοξενία της Κρήτης, θα δώσει μια μεγάλη διαφήμιση στην Κίνα για τον τουρισμό, που αυτός είναι και ο στόχος που έχουμε εμείς βάλει για την ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ Κρήτης και Κίνας και ίσως είναι μια από τις πιο σοβαρές προσπάθειες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια
γιατί ο κύριος Λί εκπροσωπεί ίσως μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες πολιτισμού στην Κίνα, οπότε αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είναι μια πολύ σοβαρή προσπάθεια. Θα περάσουμε τώρα στη διεθνή επικαιρότητα. Πρώτος ευρωπαϊκός προορισμός μεταναστών είναι πλέον η Ισπανία, μετά τον εντοπισμό 161 παράτυπων μεταναστών που έπλεαν στη Μεσόγειο, ενώ μέσω διαμαρτυριών υποδέχθηκαν στο Ελπάσο και το Οχάιο τον Ντόναλντ Τραμπ μετά τις αιματηρές επιθέσεις που κόστησαν τη ζωή σε 31 ανθρώπους. 161 παράτυπους μετανάστες που έπλεαν στην Μεσόγειο σε 4 φουσκωτές βάρκες εντόπισε η Ισπανική Αυτοφυλακή την Τετάρτη. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν σε διαφορετικά λιμάνια της Ανδαλουσίας, ενώ τα μέλη της αυτοφυλακής αναζητούσαν και ένα πέμπτο φουσκωτό. Το σκάφος Αλβαμάρα Νιτίκ του Ισπανικού Λιμενικού Σώματος ήταν το πρώτο που εισήλθε στο λιμάνι της Μάλαγα, μεταφέροντας 73 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά. Η Ισπανία εδώ και λίγο καιρό έχει πάρει την πρωτιά από την Ιταλία ως πρώτος ευρωπαϊκός προορισμός των παράτυπων μεταναστών, καθώς η διαδρομή από το Μαρόκο προς την Ιβηρική είναι πλέον η πιο ενεργή της περιοχής. Ακόμη και αν οι μεταναστευτικές ροές προς την Ισπανία στο πρώτο μισό του 2019 είχαν μειωθεί κατά 27%, αυτή τη στιγμή η διαδρομή της Δυτικής Μεσογείου θεωρείται η κύρια πύλη εισόδου των παράτυπων μεταναστών προς τη Γυραιά Ήπειρο. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έφτασε στην πόλη του Ελ Πάσο στα σύνορα με το Μεξικό, όπου το Σάββατο ένας ένοπλος σκότωσε 22 ανθρώπους στο όνομα μιας ρατσιστικής ιδεολογίας. Πολλοί τον κατηγορούν ότι με την αντιμεταναστευτική ρητορική του τροφοδοτεί τον φυλετικό διχασμό. Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε επισκεφθεί τραυματίες του μακελιού στο Ντέιτον του Οχάιο, που εκτυλίχθηκε 13 ώρες αργότερα με 9 νεκρούς. Και στις δύο πόλεις, διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για την επίσκεψη Τραμπ και τη ρητορική του. Προτού αναχωρήσει για τις δύο πόλεις, ο Τραμπ έσπευσε να δηλώσει ότι οι Αμερικανοί πρέπει να καταδικάσουν τον ρατσισμό, την ισαλλοδοξία και την ιδεολογία περί ανωτερότητας της λευκής φυλής. Πρότεινε δε την αυστηρότερη παρακολούθηση του διαδικτύου, τη μεταρρύθμιση του συστήματος ψυχικής υγείας και την ευρύτερη χρήση της θανατικής ποινής. Στα αθλητικά νέα, ο Ολυμπιακός νίκησε 0-1 στην Τουρκία την Μπασαξεχήρ για τα προκριματικά του Europa League, ενώ σήμερα αγωνίζονται ΑΕΚ, Άρης και Ατρόμητος για τα προκριματικά του Europa League. Ο Εργοτέλης ανακοίνωσε την απόκτηση του Νίκου Πέιου και την αποχώρηση του Αντώνη Καπνίδη. Η Εθνική Ανδρών στο μπάσκετ θα πραγματοποιήσει απόψε το πρώτο της φιλικό στα δύο αωράκια. Ο Ολυμπιακός πήρε σπουδαία νίκη με 0-1 στην Τουρκία απέναντι στην Μπασαξεχήρ και έκανε σημαντικό βήμα πρόκρισης για τα play-off του Champions League. Το πρώτο ημίχρονο πέρασε χωρίς κάποια αξιόλογη φάση από τις δύο ομάδες, με τους Ερυθρόλευκους να καταφέρουν να ανοίξουν το σκορ στο 53ο λεπτό με ωραία κεφαλιά του Μασούρα μετά από εξαιρετική σέντρα του Βαλμπουενά. Οι παίκτες του Μάρτινς είχαν τον απόλυτο έλεγχο του παιχνιδιού και στο 80ο λεπτό η Τουρκία είχε στο Καβετσί που δέχτηκε δεύτερη κίτρινη κάρτα για επικίνδυνο μαρκάρισμα και αποβλήθηκε. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Ολυμπιακός λίγο έλειψε να χάσει το παιχνίδι μέσα από τα χέρια του όταν ο Μπρούνο έκανε χέρι μέσα στην περιοχή και ο διαιτητής του αγώνα καταλόγιζε πέναλτι. Την εκτέλεσε ένα Λεβοβίτσκα με το Σαν αποκρίνει εντυπωσιακά και να κρατάει τη σπουδαία νίκη για την ομάδα του που απέκτησε σαφές προβάδισμα πρόκρισης εν ώψη της ρεβάνς στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Σήμερα ρίχνονται στη μάχη των προκριματικών του Europa League ΑΕΚ Άρχη Ατρόμητος. Στο πρώτο χρονικά παιχνίδι η ΑΕΚ αντιμετωπίζει αυτή την ώρα την Κραϊόβα στη Ρουμανία, μετέπειτα ο Άρης αντιμετωπίζει τη Μόλντε στη Νορβηγία και στις 10 είναι προγραμματισμένος ο αγώνας του Ατρόμητου με τη Λέγκη Βαρσοβίας στην Πολωνία. Η ΠΑΕΡΓΟ τέλησε ανακοίνωση την απόκτηση για δύο χρόνια του 20χρονου κεντρικού αμυντικού Νίκου Πέιου, που πέρυσι αγωνιζόταν στην ομάδα K19 του Ολυμπιακού. Μάλιστα, στη διάρκεια της σεζόν που πέρασε, έγινε επαγγελματίας και αγωνίστηκε στο παιχνίδι κυπέλλου με τον Άρη Αβάτου. Στον αντίποδα, παρελθόν αποτελεί και τυπικά ο Αντώνης Καπνίδης, αφού λύθηκε η συνεργασία των δύο πλευρών. Η Εθνική Ανδρών συνεχίζει την προετοιμασία της στο Ηράκλειο εν ώψη του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Κίνας και σήμερα αναμένεται να δώσει το πρώτο της αναπίσιμο φιλικό. Η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει το Ιράν σε μια πρώτη ευκαιρία των παικτών του Θανάσου Κορτόπουλου να ξεμοντιάσουν, παίζοντας κόντρα σε μια ομάδα που θα αντιμετωπίσουν και αύριο στο πρώτο επίσημο φιλικό της ομάδας στο πλαίσιο του διεθνούς τουρνουά Aegean.
Κυρίες και κύριοι, ήταν το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Νότος. Από όλους εμάς, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.